Πανικός επικράτησε το Σάββατο στη λαϊκή αγορά της οδού Καραϊσκάκη. Κλιμάκια της Διεύθυνσης Εμπορίου του Δήμου Πατρέων έκαναν ελέγχους για άδειες και όσοι δεν είχαν ανανεώσει τους μάζευαν την πραμάτια. Λόγω αμέλειας δεν είχα κάνει τα τυπικά που έπρεπε να κάνω. Ήρθαν οι άνθρωποι και μου είπαν πρέπει να τα μαζέψεις, να διορθώσεις τα χαρτιά σου και από εκεί και έπειτα μπορείς να διακινείς τα προϊόντα μέσω της λαϊκής. Ωστόσο δεν έχετε φύγει. Ωστόσο. Δεν έχετε φύγει, λέω. Βεβαίως έχω φύγει, τα έχω μαζέψει τα πράγματά μου, απλά είναι εγκλωβισμένα τα μάξιμα. Ναι, ναι. Από άλλων συναδέρφων. Α. Πρέπει να φύγουν για να φύγω κι εγώ. Α, μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά. Η πάγκα μου έχει φύγει, είναι μέσα στο όχημά μου, μέσα μάξιμα. Όλα τα πράγματά μου. Περίπου 50 παραγωγοί απομακρύνθηκαν από το σημείο. Το ζήτημα είναι η αυστηρότητα με την οποία έγιναν οι έλεγχοι τη στιγμή που κάποιοι παραγωγοί δεν πρόλαβαν να ανανεώσουν λόγω της μετάβασης από τον ΟΓΑ στον ΕΦΚΑ, όπου απαιτούνται μια σειρά εγγράφων που πρέπει να συμπληρωθούν. Μιλούν για αναλγησία της Δημοτικής Αρχής απέναντι σε ανθρώπους του μεροκάματου. Στο σημείο βρέθηκε και ο Γιώργος Σιγαλός, ο οποίος προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα. Μιλάω συγκεκριμένα για ανθρώπους που έρχονται να πουλήσουν την πραγμάτια τους χωρίς άδειες. Είναι πραγματικότητα πάρα πολύ Ρωμά και άνθρωποι που δεν είχαν κανένα δικαίωμα να είναι εκεί. Αντί λοιπόν να προχωρήσουν σε αυτούς τους ελέγχους και να μπορέσουν να πάνε σε μια σειρά και να τακτοποιήσουν αρκετά ζητήματα που δαλανίζουν τις λαϊκές, όπως είπα, το Σαββάτο που ψωνίζω πάντα στην κεντρική αγορά της Πάτρας χρόνια τώρα, ήμουν αυτό της μάρτυρας μιας κατάστασης, οποία δεν την είχα ξαναδεί ποτέ. Συνεργεία του Δήμου μαζί με δύο αστυνομικούς παρόντες απομάκρυναν προϊόντα είτε από τους πάγκους, είτε έδιναν ουσιαστικά διαταγή κάποιους που δεν είχαν θεωρήσει τις αδειές τους, είτε είχαν πάρει τα παραγωγικά τους από τους γεωπόνους της περιφέρειας, να απομακρυνθούν, να μαζέψουν τα προϊόντα τους και να φύγουν. Το θέμα είναι μείζον και για τον λόγο αυτό σήμερα το γνωστοποίησε στη Δημοτική Αρχή και ζήτησε να έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξαφνικά λοιπόν γύρω στους 40 με 50 πάγκοι εξαφανιστήκαν. Όταν έφτασα εγώ περίπου στις 11 η ώρα, είδα μπροστά στα μάτια μου ανθρώπους να μαζεύουν τους πάγκους τους ή και ανθρώπους οι οποίοι δεν ήσαν εκείνη τη στιγμή, γιατί όπως είπα, κάποια στιγμή ένας μπορεί να χρειαστεί να πάει μέχρι μια τουαλέτα, αφού δεν υπάρχουν χημικές τουαλέτες να αναζητήσει. Και δεν τους βρίσκανε να παίρνουν τα προϊόντα τους από τους πάγκους τους. Τα βάλανε μέσα σε σακούλες και τους τα πήρανε συνεργεία του Δήμου. Θεώρησα ανήκουστο το γεγονός, ζήτησα από τις υπηρεσίες και τους παρόντες διευθυντές να απομακρυνθούν και να φύγουν, μέχρι να ειδοποιηθούν οι παραγωγοί όπως έπρεπε να γίνει, με κάποιο έγγραφό τους και να τους γίνουν συστάσεις. Σήμερα επισκέφθηκα και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Μελά, ο οποίος προείσταται της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Θεωρώ ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παράλληλα, επικρίνει τη στάση του Δήμου απέναντι στο ζήτημα. Η ζημιά που πάθανε κάποιοι παραγωγοί το Σαββάτο ήταν μιας μεγάλης αξίας. Έτσι, και στο τέλος δεν είναι και ωραία εικόνα αυτή που έγινε. Θεωρούσα ότι αυτή η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να έχει μεγαλύτερες ευαισθησίες, όπως διατρανώνει άλλωστε πολλές φορές.